σε εσάς για να συμπληρώσετε και να πάμε μετά στην επόμενη ερώτησή μας. Κοιτάξτε, καταρχάς να θυμίσω, γιατί είπε κάτι για τους νόμους και για τα υπονόηση και μνημόνιο ο κ. Μπουτάρης. Νομίζω ότι ο κ. Μπουτάρης είχε πει ότι αν δεν είχαμε το μνημόνιο θα έπρεπε να το είχαμε εφεύρει, αν δεν υπήρχε. Όχι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης το έχει πει αυτό. Δεν ξέρω. Εξ όσων γνωρίζω. Νομίζω ότι το είπε ο κύριος Μπουτάρης. Δεν ξέρω, εδώ είναι ο κύριος Μπουτάρης, ας μας απαντήσει. Θα πω τι είπα. Θα πω τι είπα. Εντάξει. Άρα, για να μην ξέρω, γιατί. Εντάξει, ο κύριος Μπουτάρης λέει αρκετά πράγματα. Σε σχέση βεβαίως με το Δημαρχείο, εκείνη την περιοχή θα πρέπει να δούμε πότε λέγονται αυτές οι κουβέντες. Όταν λέγονται προεκλογικά πριν από το 2010, προφανώς επενδύει προεκλογικά και προσχηματικά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την τροπολογία, ας μην γελιόμαστε. Αν δεν ήταν η τροπολογία, δεν θα ήταν δήμαρχος ο κύριος Μπουτάρης μέχρι στιγμής. Για να είμαι ακριβής, δεν θα μπορούσε να λάβει, θα υπήρχε ένα κόλλημα εκλογιμότητας για τον κύριο Μπουτάρη. Θα μπορούσε δηλαδή μέσα σε 5 μέρες να ασκήσει, αν εκλεγόταν ο κύριος Μπουτάρης, κάποιος πολίτης μία ένσταση και θα ξέπεπτε μετά από δικαστήρια βεβαίως. Πιθανώς θα έχανε το αξίωμα του. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτά είναι ιστορία και καταγράφονται. Και σε κάθε περίπτωση υπήρχε μεγάλη αγωνία από τον υπουργό του Πασόκ εκείνη την βραδιά, από ό,τι θυμάμαι, και μεγάλη πίεση να περάσει αυτή η τροπολογία. Μάλιστα. Τώρα.